Έγινε Κόφας, θα επιχειρήσει το σουτ πάνω στο σώμα του Χριστοδούλου, η φάση αυτή στο 5ο λεπτό για τον Ολυμπιακό. Ο Λέανδρο πέρασε εκεί, θα κάνει τη σέντρα και κερδίζει το κόρνερ. Ο Τζιφκάς. Κουντούρης, Βαλιανάτος. Κουντούρης, θα κάνει παλιά για τον Βαλιανάτο. Είναι σε καλή θέση αυτό στο σουτ και θα μπλοκάρει ο Τσακυρίδης στο 7ο προς 8ο λεπτό. Εκτελείται. Δεν έγινε το σούτ από τον Νικοβιώτη για απόκρουση του αγώνα από τον Τσακυρίδη στο 8ο προς 9ο λεπτό. Συνεχίζεται η φάση. Κόφας εκεί είναι σε καλή θέση. Ο Νικοβιώτης για να σουτάρει. Μπάλα θα φτάσει στον Λέανδρο. Λέανδρο που θα κάνει άσχημο κοντρόλ. Θα βγάλουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Η παλιά που γίνεται στο Χριστοδούλου. Κάνει το σούτ αυτός και έχουμε out. Το καλό σούτ από τον Χριστοδούλου στο 15ο λεπτό. Παπα-Νικολάου θα κρατήσει την μπάλα, θα την δώσει για τον Κουντούρη. Είναι σε καλή θέση αυτός, θα κάνει το σουτ και θα μπλοκάρει ο Τσακυρίδης. Και αυτός για τον Λέανδρο. Λέανδρο που θα κάνει τη σέντρα, θα πηδήξει εκεί και θα μπλοκάρει ο Τσακυρίδης. Στο 26. Καλόγερος. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου προσπαθεί να περάσει. Πέναλτι ζητούν εδώ φίλαθλοι και ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Στο 27. Λέανδρο με τον Βαλιανάτο. Βαλιανάτος που προσπαθεί να περάσει. Κόφας θα κάνει την παλιά για τον Κουντούρη. Το σουτ και η μπάλα είναι out. Δεν έχουμε offside, θα φύγει εκεί ο Καριοφίλης. Ζήτησε σε offside ο Μάνταλος στη φάση αυτή. Καριοφίλης που θα κάνει την παλιά. Τελικά θα διώξει ο Παπαντονίου σε corner. Φάση αυτή στο 41 για τον Πανσεραϊκό. Παλιά που γίνεται για τον Λέανδρο. Λέανδρο που θα βγάλει παλιά για τον Βαλιανάτο. Βαλιανάτος θα κάνει το σουτ και η μπάλα είναι out. Μόλις το πρώτο λεπτό η φάση αυτή για τον Ολυμπιακό. Λέανδρο, Κόφας, μπαλιά που κάνει για τον Βαλιανάτο. Βαλιανάτος που είναι μόνος του εκεί, Βαλιανάτος, Παπα-Νικολάου από κοντά. Τελικά δεν γίνεται η προσπάθεια από τον παίκτη του Ολυμπιακού. Η φάση αυτή στο 10ο λεπτό. Παπα-Νικολάου για τον Κουντούρη. Κουντούρης είναι σε καλή θέση. Θα κάνει και το σουτ. Θα διώξει εκεί ο Τσακυρίδης. Ήταν καλή η προσπάθεια από τον Παναγιώτη Κουντούρη. Στο 12ο λεπτό η φάση αυτή. Μάνδαλος για τον Παπα-Νικολάου που βρίσκει τον Μάνδαλο. Παπα-Νικολάου το σουτ. Το δεύτερο σουτ από τον Βαλιανάτο και η μπάλα είναι out. Λέανδρο που έχει την μπάλα. Κόφας. Η μπάλα είναι στον Ζήση. Είναι offside. Όπως λέει ο επόπτης γραμμών. Η φάση αυτή στο 18. Κουντούρης κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Κουντούρης τελικά θα περάσει την μπάλα για τον Κόφα. Κόφας είναι σε καλή θέση και το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Μετά την υπέροχη παλιά του Παναγιώτη Κουντούρη που έχει δώσει λύση στο χώρο του κέντρου του Ολυμπιακού, βρήκε τον Δημήτρη Κόφα που μόνος του εκεί απέναντι από τον Τσακυρίδη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Στο 19 ο Ολυμπιακός κάνει το 1-0 με τον Κόφα. Αυτός θα κάνει το βολέκι που είναι ο Δέλας. Δεν είναι offside εκεί, ο Καριοφίλης είναι σε καλή θέση. Το σουτ και η μπάλα είναι out. Ένα offside για το οποίο διαμαρτύρονται εκεί οι παίκτες του Ολυμπιακού. Στο 27 η φάση αυτή για τον Πανσεραϊκό. Κουντούρης λοιπόν στο φαουλ για τον Ολυμπιακό. Από κοντά ο Κόφας και η μπάλα είναι out. Κόφας. Παπα-Νικολάου. Ζήσεις. Ζήσεις που κάνει την προσπάθεια. Ζήσεις τελικά επιχειρεί και το σουτ. Θα μπλοκάρει ο Τακίδης. Δέλας. Δέλας που θα κάνει μπαλιά εκεί. Τελικά θα βγει ο Βουκελάτος και θα μπλοκάρει την μπάλα πρώτου Αβραμίδη. Κουντούρης που θα περάσει μπαλιά για τον Παπα-Νικολάου. Είναι σε καλή θέση το σουτ. Ο Κουκουλιάς από κοντά και τελικά θα διώξει ο Άγκος. Τι έχουμε, έχουμε out. Έχουμε το ανάποδο ψαλίδι εκεί από τον Δέλα και η μπάλα είναι out. Καλή ευκαιρία αυτή για τον Πανσεραϊκό στο 38. Άγκος με τον Παπα-Νικολάου.
Άγκος, θα γίνει το λάθος Κουντούρης που θα περάσει την μπάλα πάνω και είναι out. Η μοναδική ευκαιρία από τον Παναγιώτη Κουντούρη που σωστά ενήργησε στη φάση αυτή. Στο 40 λεπτό ο Ολυμπιακός θα χάσει αυτή την πολύ καλή ευκαιρία. Το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Ο Ολυμπιακός βγαίνει στο δεύτερο μήνυμα μεγαλύτερος και αξιοποιεί την ευκαιρία που έχει. Για τη συνέχεια. Για τη συνέχεια η απόσταση στην κορυφή έχει μικρύνει πολύ. Η συνέχεια για μας είναι πολύ πιο δύσκολη. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι εκτός έδρας στο Φωκικό την Τετάρτη. Σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα για μας. Αυτή τη στιγμή η ομάδα μου νομίζω ότι έκανε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια. Αν και δεν είναι η φυσική μας έδρα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια που καταβάλαμε. Νομίζω ότι αρχίζουμε σιγά σιγά. Και αυτό το δείχνει ο χρόνος. Τη στιγμή που είμαστε μαζί να δείχνουμε στοιχεία καλής ομάδας. Έχουμε ακόμη περισσότερες βελτιώσεις. Βάλαμε σαν στόχο από την αρχή να ανεβούμε ως το δυνατόν πιο ψηλά από εκεί που βρισκόμασταν και νομίζω ότι αγώνα με αγώνα, μέρα με τη μέρα δηλαδή, το καταφέρνουμε. Θεωρώ ότι η νίκη μας δίκαιη, αλλά νομίζω ότι σήμερα ο κόσμος βρέθηκε στο γήπεδο με δύο ομάδες οι οποίες νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορούν να συγκαταλέγονται σαν οι καλύτερες ομάδες της κατηγορίας μας.